Τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές της Νέας Αριστεράς παρουσίασε πριν από λίγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης. Ο Δημήτρης Τομάς παρακολουθεί την παρουσίαση. Καλό βράδυ, Βούλα, κυρίες και κύριοι, από το Πάρκο Ελευθερίας. Πριν από λίγο εδώ ο κύριος Χαρίτσης παρουσίασε το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς. Μάρο Δούκα, Γαβριήλ Σακελαρίδης, Νίκος Φίλης, Γιώργος Σταθάκης είναι μερικά από τα ονόματα. Νατάσα Ρωμανού, η καθηγήτρια του Κολούμπια, ο καθηγητής Νικήτας Μιλόπουλος, ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου είναι κάποια από τα ονόματα του ευρωψηφοδελτίου. Ναι. Ο κύριος Χαρίτσης όμως εξέφρασε και πολιτικό στίγμα, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η βολική αντιπολίτευση για την κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει, ενώ είπε ότι η Ευρώπη είναι σε κρίση και ζήτησε νέο κοκκινοπράσινο κοινωνικό συμβόλαιο με ενίσχυση, με παρεμβατική οικονομική πολιτική για ενίσχυση της παραγωγικής μηχανής της Ευρώπης. Ενώ είπε επίσης όχι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και ότι η Νέα Αριστερά συμπαρίσταται στους Παλαιστίνιους και σε όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, Βούλα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ, να ακούσουμε τον κύριο Χαρίτση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν θα γίνουμε όλοι ίδιοι. Το είπαμε, το λέμε και θα το ξαναλέμε, το είπαν και πριν από λίγο οι νεολαίοι μας. Δεν θα ξεμπερδέψετε με την αριστερά, γιατί η αριστερά είναι η μόνη απάντηση στις πολιτικές της δεξιάς. Οι πολίτες αυτής της χώρας κοιτάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή με απέχθεια. Βλέπουν και τις επιλογές της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μιας αντιπολίτευσης που αδυνατεί να εκφράσει την κοινωνική δυναμική. Μιας αντιπολίτευσης βολικής για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.